μπορεί να εργαζόμαστε το έργο του Θεού πλήρως. Και η διακονία μας να την κάνουμε πλήρη. Να είμαστε οι καλύτεροι αδερφοί. Οι καλύτεροι διάκονοι. Οι καλύτεροι πρεσβύτεροι. Οι καλύτεροι εργάτες του Θεού. Οι καλύτεροι Απόστολοι. Ο Απόστολος Παύλος, αδερφοί, να καυγηθεί και να πει «Ο καλύτερος Απόστολος είμαι». Δεν ευαρεστείται ο Θεός αυτά. Δεν ευαρεστείται ο Θεός τον πρεσβύτερο Υιό που λέει «Πατέρα, τόσα έτη σε δουλεύω». Δεν ευαρεστείται ο Θεός στους δούλους του Αμπελώνα που λένε «Κύριε, εμείς φάγαμε όλο τον καύσωνα εδώ στο χωράφι. Φάγαμε όλο τον κόπο, τον μόχθο. Και θα πάρουμε και ίδιο μισθό με αυτούς που ήρθαν τώρα, τους χθεσινούς, τους τελευταίους». Δεν βλέπει, αδερφοί, ο Θεός έτσι. Ο Θεός, αδερφοί, ευαρεστείται στου ταπεινού το πνεύμα και στου συντετριμένου την καρδιά. Ξέρετε κάτι, αδερφοί, ένα μεγάλο μυστικό είναι να εμφανίζομαι στον Κύριο σαν ένοχος. «Κύριε, μου σκέμα τα έκανα πάλι. Πάλι αυτά που μου είπες δεν τα έκανα σωστά. Ακόμα και το έργο που μου εμπιστεύτηκες δεν το έκανα καλά». Και πόσες φορές, αδερφοί, πέφτουμε ακόμα και στο έργο που μας εμπιστεύεται ο Θεός. Πόσες φορές φαινόμαστε αδόκιμοι. Πόσες φορές μας δίνει ο Θεός μέσα μας την πληροφορία για το τι πρέπει να κάνουμε και εμείς κάνουμε πίσω. Πόσες φορές. Πόσες φορές δεν κάνουμε λάθη. Αδερφοί, θα καυχηθώ, λέει ο Απόστολος Παύλος, περισσότερο στα λάθη μου, στις ασθένειές μου, στις θλίψεις μου και όχι στο αποτέλεσμα του έργου που μου έδωσε ο Θεός, που είναι τόσες εκκλησίες να έχει ιδρύσει, σε τόσες πόλεις να έχει πάει, τόσο ξύλο για το όνομα του Χριστού να έχει φάει, αλλά ποτέ δεν πήγε στο Θεό και του είπε «Σε ευχαριστώ, Κύριε, γιατί να η εκκλησία των Κορινθίων, να η εκκλησία των Εφεσίων, να ο Τιμόθεος, δικός μου είναι, εγώ τον ανέβασα». Ποτέ δεν πήγε έτσι, αδερφοί. Ποτέ δεν καυχήθηκε στο έργο που του εμπιστεύτηκε ο Θεός. Γιατί ξέρετε κάτι, και το έργο που κάνουμε, χάρις Θεού είναι που το κάνουμε. Και αυτό που μας εμπιστεύτηκε ο Θεός, ξέρετε γιατί είναι? Γιατί ευτυχώς μια καλή ιδέα ήρθε στο μυαλό μας. Να πάμε στις πλατείες να μας βρει ο Κύριος του Αμπελώνος και να μας πει «Έλα και εσύ, μην κάθεσαι άεργος. Έλα μέσα στο αμπέλι μου να δουλέψεις». Αλλά ευχαρίστησε το Θεό για τη χάρη που έκανε και είσαι στον Αμπελώνα του Κυρίου και δουλεύεις. Χάρη έκανε και δεν είδες την αδυναμία σου και δεν είδες την αμαρτία μου και δεν είδες τη θλίψη μου και δεν είδες σε τίποτα από όλα αυτά. Αλλά χάρη είσαι στο Θεό που δουλεύουμε, αδερφοί, στον αγρόν Του. Χάρη είσαι στο Θεό που έστειλε τον Υιό Του τον μονογενή και απέθανε υπέρ ημών, αδερφοί, των άθλιων και αμαρτωλών ανθρώπων. Καλύτερα, λοιπόν, όταν προσευχόμαστε αδιαλείπτως να πηγαίνουμε στον Κύριο σαν ένοχοι. «Κύριέ μου, ελέησέ με τον αμαρτωλό». Χτύπαγε, λέει ο τελώνης, το στήθος του και φώναζε ο Θεός «Η λάστη τίμη το αμαρτωλό». Ξέρετε κάτι, αδερφοί, ο Κύριος μας φανερώνει ότι αυτός ο άνθρωπος κατέβηκε στον οίκο του δεδικαιωμένος.